Έρευνες έχουν δείξει ότι φοράμε μόνο το 20 με 30% των ρούχων μας από την ντουλάπα μας. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Σήμερα θα σου πω ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά και ένα κόλπο για να αυξήσεις το ποσοστό και να καταφέρεις να ανοίγεις την ντουλάπα σου και να μην ξέρεις τι να διαλέξεις γιατί σου αρέσουν όλα. Το ρούχο είναι συναίσθημα, όπως και το χρώμα είναι συναίσθημα. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε φορά, την πρώτη φορά που δοκιμάζεις ένα ρούχο, σου δημιουργούνται κάποια συναισθήματα. Αυτό το συναίσθημα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που φοράς αυτό το ρούχο. Όταν λοιπόν ξυπνάς το πρωί και θέλεις να νιώσεις ενέργεια και χαρά, επιλέγεις τα συγκεκριμένα ρούχα που όταν πρώτη φορά τα δοκίμασες, σε έκαναν να αισθανθείς χαρά. Άλλη φορά, αν θες να αισθανθείς σεξι, για παράδειγμα, διαλέγεις ρούχο ή ρούχα που την πρώτη φορά που τα έβαλες ένιωσες σεξι και όμορφη. Ή ανάποδα, μέρες που δεν έχουμε διάθεση και δεν θέλουμε να ντυθούμε και δεν ασχολούμαστε πολύ, τι κάνουμε? Φοράμε τα πολύ basic ρούχα. Αυτά που πρακτικά δεν μας προκαλούν και πολλά συναισθήματα. Είναι αυτά τα οποία λες, έλα μωρέ, εντάξει, θέλω να βγάλω τη μέρα μου απλά. Το μεγαλύτερο λοιπόν κόλπο από εδώ και πέρα, όταν αγοράζετε ρούχο ή ρούχα, είναι να εστιάζετε στα συναισθήματα που σας δημιουργεί το κάθε ρούχο. Αν αμφιβάλλετε, αν το φοράτε και αναρωτιέστε, μου πάει, μου ταιριάζει, δεν είμαι σίγουρη, μου στρώνει σωστά. Αυτά τα μέτρια συναισθήματα, αυτή η μη σιγουριά, αυτά όλα τα συναισθήματα θα επαναλαμβάνονται κάθε φορά που θα φοράτε αυτό το ρούχο. Γι' αυτό μάθετε να εστιάζετε στα συναισθήματα που σας δημιουργούνται, μάθετε να διαλέγετε ρούχα που αγαπάτε, που σας δημιουργούν όμορφα και θετικά συναισθήματα και κάντε το ίδιο πράγμα όχι μόνο με τις νέες σας αγορές, αλλά και με το ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα σας. Δείτε, πιάστε τα ρούχα και σκεφτείτε ή προσπαθήστε να δείτε, να αισθανθείτε τι σας κάνει να αισθάνεστε όταν πιάνετε αυτό το ρούχο, όταν φοράτε αυτό το ρούχο. Γιατί πιστέψτε με, πάρα πολλά ρούχα κάθονται στην ντουλάπα μας, γιατί την πρώτη φορά που δοκιμάσαμε αυτά τα ρούχα, το συναίσθημα που μας δημιούργησε δεν ήταν τέλειο. Αν θέλετε και άλλα tips, ακολουθήστε με. Είμαι η Αριστεία, σύμβουλος δημόσιας εικόνας της House of Color.